Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος από τον Μεσόπυργο της Σάρτας μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για τη δολοφονία του 75χρονου πεθερού του στο Αστροχώρι. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Σάρτα αργά το μεσημέρι και μια ώρα περίπου αργότερα. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με ανακριτή και εισαγγελέα να τον κρίνουν προφυλακιστέο. Λίγο πριν οδηγηθεί στον ανακριτή της Σάρτας, το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια με ανακοίνωσή του κάνει γνωστό πως αναλαμβάνει την υπεράσπιση του 29χρονου ενώ αναφέρει ότι το έγκλημα έγινε σε συνθήκες βρασμού ψυχική ορμής. Στη δήλωση σημειώνεται ότι ο δράστης αρνείται την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συζύγου του και κάνει λόγο για εκβιαστικές οικονομικές απαιτήσεις που υπήρξαν προκειμένου να του επιτραπεί να δει το παιδί του. Με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του θύματος, ο κατηγορούμενος αρνείται ότι διέπρεξε το αδίκημα της απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της πρώην συζύγου του και ισχυρίζεται ότι ο ορθό Νομικό νομικός χαρακτηρισμός της ανθρωποκτονίας εις βάρος του πρώην πεθερού του είναι ότι αυτή διεπράχθη από τον κατηγορούμενο σε συνθήκες βρασμού ψυχικής ορμής αφού πριν από την πράξη τόσο ο πρώην πεθερός του όσο και η πρώην σύζυγός του με ακραίες εξυβριστικές φράσεις και εκβιαστικές οικονομικές απαιτήσει δεν του επέτρεπαν να συναντήσει και να επικοινωνήσει με το ηλικία 2 ετών παιδί του όπως είχε νόμιμα συμφωνηθεί, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.